Γιώτα μου, Γιώτα, καλώς όρισες. Thank you, Σάβα. So. Καλώς ήρθαμε. Ήρθες κοντά μας, που τη λέμε σώ. Ε, έχουμε πιο καλή σχέση, να νομίζω ότι σε ξέρω. Ναι, όχι, ναι, σώ, so, είμαστε okay. είμαστε ελεύθεροι να μιλήσουμε, <laughs> όπως <laughs> θέλουμε. <laughs> λοιπόν, σήμερα μαζί μου έχω τη Γιώτα, Σκυτίνη Παύλα Νικολαίδης, γιατί είπες μόλις οι πολλές. Ναι. Σκητίνης, έχει κάτι το επιθέτω. Έμα, Είμα, ε, είμαστε μια ράτσα. Υιού, <σχιού> ναι, ναι. Okay, ναι. Έρεσε κάτι, έρεσε κάποιο νόημα αν το επιθέτω. Από ό,τι ξέρω είναι Ιταλικό. Ιταλικό. Ναι, είναι Ιταλικό. Από ό,τι μου είπα, είναι ο παππού μου, είδε στον πόλεμο στην Ιταλία. Ξέρω εγώ <σχιού> <ό> τι τσόφτε που λαλού σα δεν ξέρω. ποια είναι η αλήθεια όμω. Οκ. <σχιού> okay. Και ήρθε σήμερα να μιλήσουμε για επαγγελματικό προσανατολισμό. Σωστό. Και εγκαλών, εγκαλών το timing σου, νομίζω. Κοίταξε, είναι το timing που τα παιδιά πρέπει να επιλέξουν τον κλάδο του που ήδη το κάμα συντονά ή να επιλέξουν το μάθημα του αν τους άμα είναι ηλίκιο Ή φτάνουν προ το τέλο και να κάνουν τι εξετάσει του και δεν ήξερουν τι να πάνε να σπουδάζουν και πιάνουν του έναν πανικό. Οκ. Okay. So. και είσαι, πώ θέλει, η καταγωγή σου. Γιατί είναι ένα mixed σήμερα Greeklish. οι γλώσσε. Ναι, ένα Όμω Okay. είναι παραπάνω. Ναι, εγώ είμαι γεννήθηκα Αφρική, South Africa. Ε, Γονεί μου βαροσότε. Ε, το 89 ήρθαμε πίσω Κύπρο. Άρα είσαι Κυπρέα τη Αφρική. Κυπρέα τη Αφρική. Ναι, ναι, είσαι mixed. Ναι, no, ναι. No. Αλλά έχει no. επιρροέ που την Αφρική έχω εμπειρία τη Αφρική, έχω και εμπειρία στο βαροσότικο, γιατί φακάει η γλώσσα μου κάποτε σύρνω τζιν τα βαροσότικα. Άρα είσαι mixed. Yeah. Εξαρτάται κάποτε, όποτε μου συμφέρει. Αν μου συμφέρει να είμαι Κυπρέα, είμαι Κυπρέα. Αν μου συμφέρει να είμαι Αφρικάν, είμαι Αφρικάν. Οκ. Απλά θεωρώ ότι και εγώ ένα από τα θέματα που μα βασανίζει, γιατί τρέχω και εγώ τώρα ένα project, mm -hmm. θα το πούμε τώρα, γιατί ακόμα να Ναι. Είμαστε σε ένα loop του χρόνου που αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό και όταν μου είσαι στείλει μήνυμα πραγματικά λέω είμαστε στο timing νομίζω γιατί έχω και εγώ ευκάλα πολλά συμπεράσματα μέσα από τα project που τρέχουμε τώρα το οποίο είναι να γίνει publish με ένα σχόλιο το οποίο βάζεται πάλι σε επαγγελματικό προσανατολισμό και θεωρώ ότι είναι κάτι πολλά σημαντικό γιατί πιστεύω ότι έχουμε θέμα στο να εκφραστούμε. Πιστεύει το ίδιο. Πάρα πολύ. Σάββαμε, εγώ βλέπω, βλέπω αρκετού αρκετούς έφηβους αρκετά παιδιά. Βλέπω του ότι έχουμε θέμα εκτό από αυτοπεποίθηση. Um, δεν ξέρουν να διαβάζουν σωστά. Uh, έχουμε θέματα και στα σχολεία. Έχουμε διάφορα. Αλλά the worst is επειδή χάνουν την αυτοπεποίθησή τους, δεν ξέρουν τι μπορούν να κάνουν, δεν, κατα... δεν, δεν ξέρουν ποιοι είναι την, την προσωπικότητά του. Δεν ναι. ξέρουν what they are capable of, α πούμε και δεν ήξερουν ούτε τι είναι να σπουδάσουν. Δηλαδή, αν ρωτήσει κάποιον τώρα με στο τρίτη ηλικίο ή δεύτερη ηλικίο τι είναι να σπουδάσει, ακόμα είναι στη φάση που δεν ήξερουν. Πραγματικά δεν ήξερουν. Και πολλέ φορέ βλέπω ότι επιλέγουν λάθο κλάδων, either επειδή του είχε μπει ο γονιό ή επειδή α πούμε να του δώσει παραπάνω opportunities. Που, ευκαιρίες, ναι, ναι ευκαιρίε που στο τέλο ζημιά που του κάνουν ή καλό. Ναι, αλλά ακούγεται και πολλά όμως έξω μες στα social media ειδικά ότι ας πούμε δεν χρειάζεται να, να ξέρεις που τα τώρα τι είναι να κάνεις, να, να βρεις τον δρόμο σου σε μια φάση ας πούμε. Κοιτάξτε, όλοι μας βρίσκουμε, βρίσκουμε τον δρόμο μας όταν μπορείς να, να αντιληφθείς ποιο είσαι. Okay. Identify yourself. Άρα να πάμε να πιάνουμε την αρχή. Τι εσπουδάσες <laughs> και τι δουλειά κάνεις. <laughs> <laughs> Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ναι. Uh, εγώ σπούδασα accounting and finance. Uh, το bachelor's μου, uh, μετά έκανα μεταπτυχιακό international finance στην Αγγλία. Εγώ ήθελα να μείνω Αγγλία να κάνω PhD, αλλά λόγω του κυπριακό μεταλέτη, όχι, να μην είσαι να παντρευτείς, όχι, να έρθεις πίσω Κύπρος, όχι, ήρθα πίσω Κύπρο. <laughs> Άρα επηρεάσαμε <laughs> σε έναν γονείο να έρθεις πίσω. Επηρεάσαμε, ναι επηρεάστηκα από τους γονιούς μου, διότι μην ξεχνά και εμείς που την Αφρική α, μεγαλώσουμε πολλά διαφορετικά. Δηλαδή, είμαστε πιο attached στου γονείς, ας πούμε. Φερτώ λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο mm. σου. Με φάση, με, φάς, με φάς, oh, πιο κοντά. Όχι, είναι το Απλά να δυσκολέψει <laughs> τον editor. Εντάξει. <laughs> <laughs> είμαστε λέω, λίγο διαφορετικοί. Εμείς, από την Αφρική, είμαστε, λέω, πιο υπάκουοι. You With the phobias που μεγαλώσαμε από την Αφρική. Εμεί είμαστε... λόγω τη κουλτούρα τη Αφρικανική που είναι πολλά πιο επικίνδυνα, πιο ναι. uh... ε, uh... μεγαλώσαμε με καντζένια. Yeah. Uh, δηλαδή το σπίτι μας ήταν καντζελωμένο, δηλαδή κάθε πέντε λεπτά που είσαι, που είσαι you know, ήταν πάντα έτσι οι γονεί μα. Το sensitive, το security. Ναι. ναι, το security, το protection. Uh, ήταν, uh, εντάξει... Άρα, εσάς ήταν overprotected, υπερπροστατευμένη που τους uh, γονιούσατε. Πάρα πολύ. Και νομίζω οι παραπάνω μα από την Αφρική, είμαστε το ίδιο πράγμα. Άρα, έτσι καλλιεργήθηκε και το ότι η φοβία μέσα σας και εσάς, ένι, ναι. Ναι. Μετέπειτα. Μετέπειτα, ναι. Και είναι το που προσπαθώ και εγώ να μην το περάσω στα μωρά μου, διότι ναι, έχει πολλά χρόνια που είμαι στην Κύπρο, αλλά ακόμα έχουμε την το τοφόβια. για μου, δεν μου απαντά το τηλέφωνο. Πού είναι, έπαθε ναι. τίποτε. Έχουμε Άρα πιάνει εσύ έναν Κάποτε πιάνει με, αλλά δουλεύει Οκ. Okay. Και σπουδάσε, είπε finance. International finance. ήρθα πίσω Κύπρο. ήταν τον καιρό τη κρίση, τη φούσκα, τον πάπο που έγινε, ναι. ξέρω εγώ. Δεν βρίσκα δουλειά στο τομέα μου. και Λάκελη uh, luckily, μια δουλειά μέσω μιας φίλη μου σε μια εταιρεία. Άρχισα να δουλεύω το accounting. Ήταν πολλά καλά τα λεφτά. Αλλά it wasn't me. Ενώ ότι τελικά κατάλαβε ότι δεν ήταν τσιμάν που ήθελε. No chance. Κάνω. Δηλαδή yeah. ήταν τσιμάν που ήταν, ήμουν πίσω σε τέσσερι τείχου. Δύσκολη επικοινωνία με κάποιον άλλον. Και εγώ και γλώσσα. Από γλώσσα πρυφ, μου να μιλώ. So, το γεγονός που δεν μπορούσα να μιλήσω με κόσμο ή... It wasn't me. Να βάλω νούμερα μέσα σε έναν κομπιούτερ. Oh, come on. It was boring. Ναι, yeah, ε... αλλά σπούδασες, εντάξει. Εσπούδασα το. Εσπούδασα το επειδή γιατί. Ήμουν πολλά καλή στα λογιστικά. Ναι. Yeah. That is the reason. Δηλαδή, εν τότε που σε λέω ότι we make wrong choices. Για... Και για... επειδή σου καλή ότι πρέπει mm -hmm. το να κάνεις. Ναι, και ήμουν πάλι επηρεασμένη από τους γονιούς μου. που Καταλάβεις ότι is σήμερα the το subject τη εσύ το στάνι μα είσαι εσύ. Αχ, καλή. Ε, μα αν δεν μάθουν ποτέ λάθη. <laughs> ναι. δηλαδή, από ε, τα λάθη μου που έμαθα που με έκαμε να καταλάβω ότι. Οκ, okay, πρέπει να βοηθήσω του άλλου να μην κάνω στο λάθο δρόμο, Ναι, πρέπει να. Εδώ, και, σαν εμένα, έχει πάρα πολλά άτομα. Ε, και statistically, να ξέρει ότι 80% τα άτομα που πάνε να σπουδάσουν στο εξωτερικό, οι μισοί έρχονται πίσω και αλλάζουν σπουδή, ή έρχονται πίσω και δεν κάνουν τζίνο που σπούδασαν. Ναι. Πάρα πολύ. But why? Μπορούμε τούτο να το αποφύγουμε. Όχι, okay, πέμπας λίγο λοιπόν, έτσι... Πώς εγκαταλήξεις να κάνεις σήμερα την δουλειά που κάνεις. Okay, πώς Γιατί καταλήξ... δεν είπαμε ακόμα να μου κάνεις. <laughs> <laughs> εγώ πώς εγκατάληξα <σε> να το <laughs> κάνεις. Ναι, πέμπας πέρα να μου κάνεις. Okay, εγώ, θα σας, εγώ είμαι επαγγελματικό σύμβουλο. Για να φτάσω στο επαγγελματικό σύμβουλο, ήμουν μετά από το, το accounting experience που είχα, έφυγε από τσάμε και α, έπιασα δουλειά σε έναν κολέγιο. Το οποίο άρχεψαμε να το διδάσκω. I was teaching accounting, economics, finance, όλα αυτά που, που μπορούσα Άρα να σου Άρα που, που, που ε, σε, να το, σε, να το σε teaching, να σε μεταφέρει το ναι. ο, uh, τη γνώση uh, σου. Uh, Τούτων μου άρεσε. I loved it. Δηλαδή με του φοιτητέ που του έβλεπα να μαθαίνουν. Uh, και είχα τον τρόπο μου να του μάθω. Και να σα εξηγήσω και πώ μαθαίνει. Να δούμε. μου εξηγήσει. Να σου εξηγήσει. Και να, να εξηγήσει σε εκείνου που θεωρούν. Σωστά. <laughs> Ξέρει, ε, παίζει μεγάλο ρόλο ο καθηγητή. Ναι. Ε, δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο καθηγητή μπορεί να αλλάξει τη ζωή κάποιου ατόμου. Ενυπεύθυνο. Ναι, είναι. Εσύ, αν το πω εγώ στα αγγλικά. Έχει ένα responsibility. Ναι. Είναι ευθύνη να είσαι δασκάλο. Είναι ευθύνη. Και άμα αγαπά το που κάνει, είναι amazing. Και τα, τα results που παίρνει, κά, κάποτε πιάνω μηνύματα που φεύγουν από τα σέρκα ναι. μου και λένε Έγινα hey, chartered τώρα. Ναι. Είναι έτσι που λέω. Κοίτα, επειδή πρόσφατα είχαμε ακόμα ένα επεισόδιο, ε, πάλι με καθηγήτρια μου σχολείων, mm. πρώην καθηγήτρια μου εμένα, και εμένα, και πολύ ναι. το άλλο, που συζητήσαμε τι διάφορες. Είδα το. Εσύ με πέντε το, όντως πάρα πολλά comments, ότι όντως ε, έχει διάφορες και πραγματικά είναι ευθύνη ο, ο καθηγητής ή ο δάσκαλος που μεταφέρει είναι. τη γνώση και πρέπει και εσύ να είναι confident, να έχει για να μπορεί να βοηθήσει νέο άνθρωπο. Είναι, είναι Άρα So, έχω άρκεψα δίδασκα με το να διδάσκω επειδή ήμουν πολλά καλή στο Πουρπούρ. Το κολέγιο έβαλε με σε θέση στο International Officer. Άρα πήγες λίγο μαρκετιστικό κομμάτι. Ναι. Που το teaching έγινε και λίγο μαρκετιάρ. Ναι, έκανα και τα δύο ταυτόχρονα. Δηλαδή έφεραν φοιτητέ από το εξωτερικό και συμβουλάμε με τους να να σπουδάσουν ποδά στην Κύπρο. Άρα στην ουσία να και promotion της Κύπρου. Ναι. Άρα είσαι ο agent. Ή, oh, πρώτα ναι, πρώτα δούλευκα στο κολέγιο φέρνοντα φοιτητέ σε εκείνον τον συγκεκριμένο χώρο. Ναι, κολέγιο. για το κολέγιο είσαι σαν λοιπόν, τον λοιπόν, agent, λοιπόν, αλλά είσαι in-house. Ναι, I was to... their international ναι. office. In-house, ναι, σωστά. Um, και μετά αποφάσισα καιρό for me to leave. Ήταν, ήταν μια φάση που η κυβέρνηση δεν μα αφήνει να φέρνουμε φοιτητέ. Things weren't going so well. So είπα, OK, είναι ώρα μου να φύγω, αλλά να κάνω κάτι που θέλω εγώ. Άρα είσαι το πριν μες στο μυαλό σου. Πάντα είχα το μες στο μυαλό μου. Εννοείς ότι θέλεις ότι πρέπει να κάνω και εγώ κάτι δικό, δικό μου. μου. Ναι. Ήθελα πάντα να κάνω κάτι δικό μου. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο μετά. Ό,τι να... θέλεις κρα... ρώτα. Κράτα <laughs> την ερώτηση να σου την κάνω τώρα ρωτήσω, αλλά να απαντήσουμε μετά. Γιατί όλοι θέλουμε να κάνουμε κάτι δικό μας, απαντάς που το μετά. Να σου το απαντήσω μετά. Οκ. Okay. Μετά τι έκανα. Άρχισα να κάνω κάτι δικό μου. Σιγά -σιγά, ε... Άρχισα να φέρνω φοιτητέ από το εξωτερικό, αλλά δούλευα με άλλα και τα πανεπιστήμια και οι κολέγια όλα μαζί. So, ήμουν σαν agent. Άρα έφυγες που το, που το But, κολέγιο και πήγες μόνη σου. Ε, πήγα μόνη μου. Um, όταν το δούλεψα τούτο, εντάξει, was working fine. Ξανά η προς η κυβέρνηση έβαλε μας όρων, «Έμπορούμε να φέρουμε φοιτητέ, πάλι». Για, ποιος ήταν ο, γιατί δεν μπορούσαν να έρθουν φοιτητέ. Έχει πολλά έτσι διάφορα ρούμε. Το, το πρώτο, λες, το, okay, κυρίως λες, είναι ότι οι φοιτητές έρχονται και δεν σπουδάζουν. Uh, Εννοείς που τρίτες χώρες. Τρίτες χώρες. Εγώ μπορώ screens, να σου πω, σαβά μου να σου πω κάτι, εγώ έφερα πάρα πολλούς Αφρικανούς. Για μένα οι Αφρικανοί ήταν οι πιο challenging μαθήτες, δηλαδή ήταν άψοχοι μαθήτες. Ήταν τσίνι που... Έτσι που λέει, Holy shit, Παναγία μου, ρε, πρέπει να πάω να θυκευάσω παραπάνω να μπορώ να του εξηγήσω more. Διότι ναι. είναι, ήταν, ήταν πολλά τιμάντα. Ε, το, το level του ήταν και ο πιο ψηλό. Ναι, εμείς. και είναι πληρώνω να μάθω. Εντάξει. Έφερναμε uh, και διάφορου Ινδού να Είχαμε και φοιτητέ, είχαμε κάποιου άλλου φοιτητέ που ναι, δουλεύασαν. Εμεί ήταν το ρούμερο ότι τούτε οι χώρε Νεπάλ, να σου, Ινδία. Ναι. Αλλά what happened, επειδή the north side φέρνει φοιτητέ. Ναι. το North Side φέρνει φοιτητέ. Φεύκουν από το North Side, έρχονται στο South Side, ζητούν πολιτικό άσυλο και τα καφτείνουν όλα τα κολέγια ή τα πανεπιστήμια. Ναι, δεν φταίει εσύ. Ναι, καταλαβαίνετε. Δηλαδή φταίνουν όλα τα So, τι προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει τώρα, to reduce the number of students για να μην κλέβουν τι δουλειέ των Κυπραίων. Και ύστερα έρχομαι εγώ, δεν λέω, καλά, ενάρτη ένα Κυπραίο να μαζεύει πέτρε από, το, από τον γύπο το κήπο. Να έρθει ένα α πούμε. Πολλά, πολλά σπάνια να βρίσκουν το πράγμα. Ναι, αλλά για, εντάξει, και άλλη ερώτηση την οποία να, πάμε να μετά. Ένα γιατί ενδεχόμαστε να, <laughs> να... γιατί, γιατί να κάνουμε τέτοιου είδου δουλειέ. <laughs> Αφήνουμε την και μετά. Να σου τα απαντήσω όλα με ναι. φάση. Οκ, <laughs> okay, so, um, anyway, cut the long story short, uh, σταμάτησε η κυβέρνηση, είχαμε εντάξει, θέματα με τούτο και ακόμα έχουμε το θέμα, ακόμα δεν επιτρέψαν στα κολέγια να αφαιρούσουν φοιτητέ, μόνο τα πανεπιστήμια. Ε, και είπα στην hopefully θα ξαναρχίσει το δίδυο. Εντάξει, μετά το COVID φαντάζομαι ήταν γενικά αντιχειρότερα τα πράγματα. Ναι, εννοείται. Ενώ, ενέρχονται anyway. Ναι, ναι, τώρα. εννοείται. Ε, αλλά εντάξει, ελπίζουμε να, να, αλλάξουν τα πράγματα, διότι κάποτε είπε ένα υπουργό παιδεία ότι uh, η Κύπρο θα μπορούσε να ήταν ο τέλειο τόπο for education center. Και κάθομαι εγώ και λέω, Καλά, ρε κομπάρε, πώ είναι ένα educational center αφού κόφηκε στου φοιτητέ να μην έρθουν. Δηλαδή, you know, there's a, there's a conflict. Anyway, that's a different story. Και πάμε για πολιτικά, Τζο. <laughs> <και όλα. laughs> okay, so. Um, τη δουλειά, να βλέπω τα δικά μου τα μωρά, του φίλου των μωρών μου. Να μεγαλώνουν. Να μεγαλώνουν, να τα βλέπω στο σχολείο, να ακούω τα που γίνεται στο σχολείο. Βλέποντα τα μωρά στην Κύπρο, να θεωρώ, οκ, okay, έχουμε προβλήματα με. Δηλαδή, ένα νιώθω ότι καλά. Ένα νιώθα καλά. Ε, ένα, ένα νιώθα καλά να βλέπω τα μωρά να τα ταλαιπωρούνται άδικα. Να τα ταλαιπωρούνται που υπάρχουν λύσει, να ξέρουν ότι υπάρχουν λύσει. Ένα θεωρώ, okay, that's it. Πρέπει να κάνω κάτι. Πρέπει να κάνω κάτι να βοηθήσω τα μωρά του κόσμου. Όχι μόνο τα δικά μου, αλλά και τα μωρά του κόσμου. Για να μην χάνουν την αυτοπεποίθηση του. Υπάρχει ελπίδα. You mm -hmm. know. So. Ε, μπλέκτηκα στο επαγγελματικό προσανατολισμό. Πάντα ήμουν μέσα στο education. Πάντα. Δηλαδή, από το 2001 είμαι μέσα στην εκπαίδευση. Εσύ 20 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είσαι μεγάλη. Όπω φαίνουμε. Οκ, okay, so, πάντα ήμουν στην εκπαίδευση και έκανα διάφορα courses για κάποια τεστ που κάνει από επαγγελματικού προσανατολισμού και τεστ το μάθε πώ να μάθει για να μπορώ και εγώ να συμβουλεύω τα παιδιά μα και τα παιδιά του κόσμου. Και γενικά, it's not only για παιδιά, και για ενήλικες. Έκανα το τεστ και πάνω μου, α πούμε, να δει. Ευχή και τούτο που είμαι τώρα. Αλήθεια. Mm. Oh. Άρα έχουμε πολλέ ερωτήσει τώρα που στην ανάλυση του προφίλ σου. <laughs> Άρα θεωρεί, ερώτηση τώρα, τρίτη ερώτηση, ε, ότι κάποιο πρέπει να περάσει από επαγγελματικών σύμβουλων. Κοιτάξε. Και τι είδου επαγγελματικού σύμβουλο, γιατί φαντάζομαι υπάρχουν αρκετοί σε αυτό το επαγγελμα. Σε πάρα πολλέ. Εγώ έχω φίλο μου, ασπέντρα, που ξέρω που κάνουμε ακριβώ την ίδια μαζί σου. Κοιτάξτε. Είναι διάφορα είδη. Εντάξει, και ένα... να κάνουμε ένα podcast να συζητήσετε εσείς και να δούμε τις απόψεις σας. Ναι, yeah, we could. Yeah. Uh, είναι διάφοροι οι σύμβουλοι. Um, uh, ένας ο οποίος να σε καθοδηγήσει ποιον πανεπιστήμιο να επιλέξει, δηλαδή που, που, να ο καιρός σου να σπουδάσει ποιον πανεπιστήμιο να πάει να σπουδάσει, Έχει άλλοι που να σε βοηθήσουν ποιον κλάδο να επιλέξει ή ποιον μάθημα mm -hmm. να επιλέξει. Άλλοι που να σε μάθουν πώς να μάθεις, εγώ είμαι. Άρα είναι σε διάφορα ήδη. Γεια, yeah, ο καθένα κάνει εκείνο που νιώθει πιο καλά να το κάνει. Το επαγγελματικό σύμβουλο, γενικά όμω, είναι εκείνο που να σε συμβουλέψει να πάρει το σωστό δρόμο για το μέλλον σου, για την καριέρα σου. Ναι, yeah, αλλά είδα και πα στα notes μας ότι, μου, ότι είσαι mentor. Είμαι mentor. Βοηθάμε λίγο γιατί εγώ έχω το λίγο παραξηγημένο το mentor στο μυαλό μου. Και είμαι λίγο, πώ να σου το πω, ε, επιφυλακτικός επιφυλακτικό για ναι. την λέξη mentor, γιατί θεωρώ πολλούς mentors τώρα ξαφνικά στην Κύπρο. Και coaches. Ε, okay. και επειδή έτυχε να κάνω coaching session σε business level, αλλά έκανα με certified. Να σου πω κάτι. Ναι. Κάμα και εγώ. <laughs> 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 ε, ενώσω... Έκανα το NLP εγώ uh, και το life coaching. Mm -hmm. um, και γιατί το έκανα. Διότι θεωρώ με τούν τα τεστ που κάνω εγώ ε, και βλέπω τα προβλήματα των μωρών, δηλαδή αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, ε, ε, πώ αντιλαμβάνω την προσωπικότητα αν του πούν τα πράγματα. Θεωρώ ότι it's an extra tool, tool για μένα να του βοηθήσω. So, coming as a mentor, εκεί που λέει to mentor, είναι. Δεν είμαι μόνο για μένα, απλά να σα πω: να σπουδάσει business administration επειδή έτσι το χαρτί. Ναι, γιατί έμουν no. κολλά. Λέω, α πούμε, να σου πω γιατί είμαι λίγο και εγώ Βλέπω στο ίντερνετ, στο ίντερνετ, βλέπω στα social media γενικά. Μάθε πώς να είσαι επιτυχημένος. Του διατάγα, ας πούμε. Και γράφει ο τάδε mentor. Και πάω να κάνω search στον mentor και δεν τίποτα στη ζωή μου. <laughs> ναι. Και λέω, α πούμε, πώ εσύ θα είσαι παράδειγμα ή έναν, έναν, έναν λιθαράκι στο να βοηθήσει έναν άλλον άνθρωπο να είναι successful, που αν εσύ στη ζωή σου δεν έκανε κάτι. Κοιτάξτε, εγώ είμαι πολλά στο πι... να πιστεύω ότι πάντα πρέπει να διαβάζουμε. Διαβάζουμε, <laughs> not necessarily reading books. We always need to keep educating ourselves. <laughs> ξέρει τι με ένας, ένας φίλο μου που δεν ξέρει εγώ. <laughs> τι στην Κύπρο λαλή μου ε, μάθετε να γράφετε βιβλία λαλή μου, δεν ε, να θυκευάσετε τη βιβλία. Ε, έχει δίκιο. Και νομίζω ότι επίραξε με πάρα πολλά γιατί όντως έχει δίκιο. Γιατί It's true. Τώρα τελευταία, ας πούμε, θέλω πολλούς που γράφουν βιβλία. Και λέμε στην Κύπρο γράφετε βιβλία, δεν ε, μάθετε να θυκευάσετε βιβλία. Και όντως έχει μια βάση γιατί σαν κουλτούρα είμαστε λίγο νομίζω πολλά επιφανειακοί. Και φαίνεται και στα μωρά. Ναι. Yeah. Ότι δεν έχουμε βάθο και εμά. I... Πιάσε ε, να συγκρίνω, χωρίς να να κατζία. Πιάσε έναν Έλληνα μωρό από την Ελλάδα Έχει να μιλήσει στην τηλεόραση και πιάσε έναν μωρό από την Κύπρο να μιλήσει στην τηλεόραση. Ναι. Να δεις τη διαφορά. Δια, πολλοί όμως ξέρεις τι λέει ότι φταίει το ότι μαθαίνουμε ελληνικά. Λένε πολλοί ότι μαθαίνει ελληνικά στο σχολείο, αλλά στον δρόμο μιλά κυπριακά. No, that's crap. Ναι. Ούψ. <laughs> 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 no. Να ναι. σου πω κάτι είναι η προσωπικότητα ναι. του μωρού του ατόμου. Εμείς γενικά σαν Κυπρέοι τι κάνουμε. Εμείς θέλουμε να προστατεύουμε τα μωρά μας, because we are overprotective, γενικά. Ναι, αλλά Λά... περάσαμε από κάποια στάδια και μας Περάσαμε ναι. από κάποια στάδια, αλλά πρέπει να ξεπεράσουμε you know, hello, έτσι να μείνουμε κολλημένοι. Ε, απλά γενικά εμείς είμαστε very family orientated στην Κύπρο. Άρα πειράζει, Εγώ, ότι είμαστε... Εγώ προσωπικά το λατρεύω τον το πράγμα, εντάξει. Αγαπώ το ότι είμαστε very family orientated. Αλλά είναι πάντα καλό. Ε, είναι πάντα καλό. Διότι είμαστε too much. Είμαστε σε γύντο, Μάνα μου το μωρό μου θέλει να το κάνει και τούτο, εντάξει κάνουμε τη ζωή των μωρών μας πολλά εύκολη. Εμείς προσπαθούμε να προσφέρουμε και ναι. Για να προσφέρουμε στο, στο δέλος, too much. Ναι, από ό,τι πρέπει. Από πρέπει. Δηλαδή είμαστε και over protecting και over reacting. Ναι, πρέπει να αφήσουμε το μωρό λίγο ελεύθερο να ζήσει, να, ανακαλύψει καλύψει τη δική του προσωπικότητα. Όχι να δημιουργήσουμε εμείς την προσωπικότητα του μωρού πώ μα ταιριάζει εμά να του ταιριάζει. Κατάλαβε. Ή <Τι Τι> πώ θεωρούμε εμεί ότι είναι σωστό να, να φαίνεται ναι. <Τι> προ τα έξω. Γιατί το τι φαίνεται προ τα έξω ναι. <Τι> είναι ένα, ένα πολύ μεγάλο θέμα ναι. <Τι> που έχουμε σαν, σαν culture, σαν ναι, <Τι> κουλτούρα. <Τι> <Τι> είναι. Και... Σαν να πούμε και στο μάθε πώ να μάθεις, ας πούμε, <Τι> μάθει, μάθει <Τι> ας πούμε, α ας πούμε. τι είναι το μάθε πώ να μάθει, Γιατί α πούμε, είπε μόνο στα αγγλικά πριν, α πούμε, πρέπει στα ελληνικά. learn how to learn. Δηλαδή, μάθε πώ να μάθει. Τούτο λογικά κάτι που πρέπει να χρησιμοποιούν και οι καθηγητέ και οι μαθητέ να ξέρουν τι είναι. Το μάθε πώ να μάθει είναι πρέπει να, να, χρησιμοποιήσουμε όλα τα sensors μα. Απλά πριν σου το πω, να σου πω εμεί σαν Κυπρέι τι κάνουμε. Ένα μωρό που πάει να θκευάσει, και σηκώνεται, και περπατά, και έρχεται, και πάει, και, και ξανακάθεται. Η μάνα του τι είναι να κάνει. Κάτσε ρε, έναν τόπο να κάτσει να θκευάσει. Μην είναι έναν τόπο. Μα τζιν το μωρό, άμα είναι κινεσθητικό, Πρέπει να περπατά πάνω-κάτω. Βοήθαμε λίγο στο... να καταλάβουμε ότι είναι το κοιναισθητικό. Okay. Για να μάθει πώ να μάθει, υπάρχουν διάφορα τύποι, types, ναι. types, ας πούμε, που είσαι. Είσαι οπτικός, ακουστικός, κοιναισθητικός, διαπροσωπικός, ενδιαφερουσικός. Άρα εννοείς υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους εσύ μαθαίνεις. Σωστό. Αν ναι. το κατάλαβα σωστά. σωστά. Γιατί λάβεις μου πράγματα, τα οποία εγώ τώρα μπορεί να μην ξέρω Σωστό. Και εσύ, σαν άτομο, μαθαίνει με κάποιου συγκεκριμένου τρόπου και μπορούμε να ανακαλύψουμε ποιοι είναι τούτοι οι τρόποι. Μέσα από κάποια τεστ. Μέσα με κάποια τεστ. Οκ. Okay. Άμα, α πούμε, π.χ. ένα. βλέπω ότι είσαι ακουστικό, μέσω να ρωτήσει ερωτήσει, ξέρω πού να βγουν, φταίνει το αποτέλεσμα σου ότι είσαι ακουστικό τύπο και γεννητικό τύπο. Αν είσαι ακουστικό τύπο, συνήθω οι ακουστικοί τύποι είναι οι τύποι που είναι με στην τάξη. Δεν βλέπουν τη δασκάλα, βλέπουν έξω και ζωγραφίζουν. Και φαίνεται ότι ένα χάπαρο σου κοιτάζει έξω ναι. από το παράθυρο. Τι κάνει η καθηγήτρια, Φωνάζει του. Ρε Σάβα, ναι. με μ' ακούει. Πώ είναι ώρα να σου μιλώ. Το μωρό όμω στην την ώρα is actually listening. Και καταλάβει ότι θυμώνει του. Μόλι αφιθυμώσει του μωρού, τι είναι να σκεφτεί. να βάλει το shield να Αμέσω ναι. βάλει μια να ναι, Και ξεκινά το το ignorance, exactly. να σε αγνοά. Έθελα, η δασκαλά μου, she's not paying attention to me, ooh, she's strict, ooh. Άρα είναι ότι και πρέπει και ο καθηγητής να ξέρει να, καθηγητής... να αντιλαμβάνεται. Ναι. Το εννοείς... Να μπορεί να καταλάβει έναν περίπου τι είναι το μόρο. You can, you can tell. Ένας κινησθητικός τύπος π.χ. Like me, ναι. αν ανεπρο... κατάλαβες, έχω συνέχεια τα σέρκα μου. Παλιά ήμουν έτσι. Παλιά ήσουν έτσι και άλλαξες. Ναι. Mm. Τώρα ακούω. Εντάξει, εμποχετίζεται με πολλά το podcast, δηλαδή αν πάει πίσω να δεις τα πρώτα podcast έτσι. Ενώ τώρα περνάω καιρό και... Ναι, you train yourself όμως. Εσύ μένει επειδή φκένεις σου, είσαι ακουστικός ότι παραμένεις μόνο σε τζιντό του τον. Πρέπει να τα δουλέψεις όλα τα sensors σου. Και να έχεις ναι. μια συνολική δηλαδή. εικόνα. δηλαδή ο ακουστικός είναι έτσι, οπτικός. Συνήθως το άτομο που την ώρα μπορεί να διαβάσει πρέπει να βλέπει χρώματα. Το χρώμα, believe it or not, μπορεί να σε βοηθήσει να μαθαίνει πολλά πιο γλίωρα. Ναι. Yeah. Πολλά πιο γλίωρα. And it catches your attention. Γι' αυτό, π.χ. Βλέπεις τη λιόραση in black and white. Αρέσκει σου. Oh. Όχι. Προτιμάς χρώμα. Ναι, γιατί εντάξει, κάμε stimulate κάποιες σένσες. Exactly. Senses. It's the same thing στη μάθηση. Οκ. Okay. Άρα, εν, αν, για να, για να για να, να βάλουμε έτσι τη γραμμή μας για να πάμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα. Άρα εννοείς ότι εάν ένας, εσύ αν, αν έρθει ένας Μαθητή, ένα τίνι, ένα έφηβο, ναι. να τον καθοδηγήσει, εσύ να, να πούμε να κάνει μια σκιαγράφηση του προφίλ του με το τεστ μάθε πώ να μάθει. Δηλαδή ναι. πρέπει να δει, να καταλάβει τα Το πρώτο πράγμα που, είναι. που κάνω. Ναι. Ναι. Okay. Εξαρτάται το κάθε μωρό που να έρθει κοντά μου και ο λόγο που να έρθει κοντά μου. Άμα βλέπω ότι το μωρό έχει μαθησιακέ δυσκολίε, μου το λέει, τότε να του πω: και okay, συστήνω να κάνει το τεστ μάθε πώ να μάθει. Άμα είναι αυτή η επαγγελματική προσανατολισμό, του δίνω έναν άλλον τεστ που είναι του επαγγελματικού προσανατολισμού, otherwise known as ψυχομετρικά τεστ. Ναι, α πούμε, επειδή δηλαδή διάσει ένα τεστ, εννοεί εσύ θέλει να κάνει κάποιε μετρήσει, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, για να καταλάβει με τι εφηβονέ ε, να κάνει. Yes. Για να ξέρει πώ να τον κάνει. Γιατί τώρα μου το δικό μου. Το δικό μου κομμάτι, εντάξει, επέρασα χρόνια, θυμούμαι καλά, μπορεί να θυμούμαι και να δω. Δεν ναι. νομίζω να πέρασα κάποιον τεστ. ή να έκανα ένα τεστ. του είδους. σίγουρα υπήρχαν. υπήρχαν 2000... υπάρχουν, υπάρχουν πάρα ναι. πολλά. Απλά πρέπει να είσαι πολλά προσεκτικό. πια τεστ έχει, πολλά online, αλλά είναι και αυτέ. Ε, δεν τα συστήνω online, διότι it, 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 παραπλην, παρα, παραπλην. παραπληροφορούν. Ναι. πέρασαν στα αγγλικά, εντάξει, δεν πρόβλημα. ναι yeah. Ποτσίνο. <laughs> Και όσο ο Τσίνο που να αναλύσει το τεστ. Πρέπει να είναι εκπαιδευμένο να το αναλύσει. Για δηλαδή, να μπορεί να το... αναλύσει, ναι. να, πάρει πολλά, να πάρει σωστά αποτελέσματα. Ναι, ναι. <laughs> ε, πολλά σημαντικό. Δηλαδή, σαν εγώ που να αναλύσω το τεστ, να μπορώ να βάλω a combination of γιατί του φγαίνει έτσι, γιατί είναι έτσι αυτό η αυτοεκτιμήσή του, γιατί because of the results που μου φγαίνει, ναι. μπορώ να αναλύσω λίγο παραπάνω τεστ. Εντάξει, επειδή έχει να κάνει με άνθρωπο, και εγώ επειδή, αλήθεια, έφτιαξα πάρα πολλά βιβλία για το body language γενικά, δεν μπορείς με έναν αποτέλεσμα να έχεις συμπεράσμα. Πρέπει να κάνεις διάφορες... Δηλαδή, ας πούμε, θέλεις να καταλάβεις τι εννοεί ένας άνθρωπος, λέει τα βιβλία, δεν είναι μια κίνηση του. Πρέπει να πιάσεις έναν χρονική περίοδο και να λύσεις διάφορες κίνησεις για να περάσεις σε ένα συμπεράσμα. Άρα αν το καταλαβαίνω σωστά ότι εσύ άμα να έρθει ένας άνθρωπος κοντά σου για να τον καθοδηγήσεις ε, να κάνεις τα τεστ και να δεις μπορεί να τα τεστ και να πεις όχι εντούτερ κάτσι του το. Έτυχες σου φαντάζομαι. Να πεις ότι εν, τελικά το τεστ που του κάνουμε είναι oh. accurate. No. Ε, σου έτυχε. Ως τώρα, no. Okay. Ως τώρα είμαι 99% accurate και είναι 99 accurate, <τι> όταν κάποιο κάνει το τεστ του επαγγελματικού προσανατολισμού. Θα έρθει να κάνει το wow. τεστ, θα φύγει εγώ να κάτσω να το αναλύσω και τι μου ευκαλύτουν το τεστ. Την προσωπικότητα του, τι ικανότητε του, την αυτοπεποίθηση του, το locus of control, που το locus of control είναι τι, είναι πώ κάποιο um, αντιλαμβάνεται τη ζωή του. Δηλαδή, does he take his life μες στα χέρια του, μπορεί από μόνο του να απεξέρθει ή ξαπαρασύρνεται από τους Ή βασίζεται μόνο σε άλλου. Ή βασίζεται, ή α πούμε, π.χ. τώρα με το COVID φταίνουλα, because of COVID, δεν oh, μπορώ να δουλέψω επειδή έχει COVID. Oh, μπορώ να... Δηλαδή βρίσκει excuses. Combining the whole thing together, βγάλω εγώ το πόρισμα για το άτομο. Okay. Επίση, το τεστ βγάλει μου και τα επαγγέλματα που του ταιριάζει, που έχει απαντήσει τα θέλω μου και τα μπορώ μου. So, δηλαδή, ένα μου βγάλει π.χ. ο Σάβα κάμνε για human resource management. Κάμνη για... Να σε ρωτήσω κάτι όμως. Ρώτα. Ναι, αλλά αν πάμε πίσω και από την κουβέντα που με, που με πριν, επειδή δεν έμαθαι, να μαθαίνει, σε δω και σου λάθος απαντήσεις. Εσύ θα έχεις λάθος αποτελέσματα. Όχι. Oh, Γιατί. Επειδή οι ερωτήσει που ρωτά δεν έχει καμιά σχέση με μάθηση. Οι ερωτήσει είναι general questions. Um, Κατάλαβε την uh, εξαρτησία. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Αλλά να σου πω κάτι. Το τεστ <Το> ναι. είναι γενικέ ερωτήσει. Ε, Για να σου πει, αν ένα φίλο σου σου ζητήσει να του κάνει το τάδε πράγμα, θα το κάνει. Ή άμα uh, σου ζητήσει κάποιον να προστατεύσει το μαχαζί του να το κάνει. Π.χ. Let's just say. Uh, Κάνοντα το τεστ, αν έχει μαθησιακέ δυσκολία στο άτομο, ένα ε, μου το βγάλει. I will know. Να σου πω τι ερώτηση μου έρχεται, ας πούμε, γιατί εγώ ανακαλύψα κάτι πρόσφατα. Εγώ πίνω πάρα πολλούς καφέδες. Αλήθεια, μόρα ναι. 7 με 8 καφέδες την ημέρα. Ναι. Πλάστο, Πλάς τσιγάρο. Η ε, τελευταία ανακαλύψα ότι τελικά δεν μου αρέσει τόσο πολύ ο ναι. Και ότι ε, που συνήθεια, που το περιβάλλον μου, που ενόμιζα ότι αρέσει μου τόσο πολύ ο καφέδες. Και... Ε, κατάλαβα το γιατί τελευταία χρόνια δεν πίνω όλο τον καφέ μου ή έπινε να λύω μου τον καφέ μου και λέει εντάξει δεν είναι καφές ή δεν είναι καφές. Ναι. Και ανακαλύψω ότι τελικά δεν μου αρέσει τόσο πολύ ο καφέ και χρειάζεται να πίνω τόσο πολύ καφέ. Καταλάβεις τι εννοώ. Άρα στο συμπέρασμα ότι γιατί να με κάτι επειδή έμαθα να το απαντώ Υπάρχει... δηλαδή, να... options. Okay. Είναι options. A, B, C, O, D. Δηλαδή, there's no right or wrong answer. Και την ίδια ερώτηση να σου το ρωτήσει, αλλά in a different form. Άρα για να κάνεις double check ότι είπεν το ίδιο. το consistency. Άρα είναι καλή απορία νομίζω. Ναι, καλή απορία σου. Δηλαδή άμα το άτομο λέει ψέματα ή είναι λάθος, δεν θα μου βγάλει αποτέλεσμα το test. So it needs to be redone. Άρα εννοείς ότι ναι, ερωτήσεις μπορεί να γίνονται τρεις-τέσσερις φορές. Ναι, ναι, ναι in in a different way, και φκένει το consistency, και φκένει ας πούμε ότι του έχουμε κάποιο θέμα, είναι very clear το πώς αισθάνεται για τον εαυτό του Εντάξει, επειδή τώρα μπήκαμε λίγο πιο τεχνικά. Ναι. Να δούμε να θα... It's very statistical to It's got to do with maths, Είναι ένας Έλληνας που το δημιουργήσε τον τεστ, ναι. it's mathematics equations and εγώ επειδή είμαι πολύ περήφανος για τη γλώσσα που ξέρουμε και μιλούμε από τα ελληνικά, πιστεύω ότι κάτι, πάντα πίσω από κάτι great, έχει Έλληνα. Ναι, ναι. Και εγώ είμαι περήφανη που ναι. είμαι Greek. Ενώ Ειδικά έχουμε... εμείς του εξωτερικού νομίζω είμαστε πιο Έλληνας. Ναι, 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 Εσύ, εντάξει, επειδή είσαι, όταν είσαι μακριά από κάτι νιώθεις το... Ε, μάθαμε εμεί και κριτικού χορού, μάθαμε πού... Και πιστεύω, ότι είναι μεγάλο προτεραιότητα να, να γνωρίζεις, να μιλάς και να γράφεις ελληνικά. Γιατί mm, θεωρώ mm, ότι είναι πιο δύσκολε, αλλά είναι πιο γλώσσε που σε κάνουν να μάθουν. Είναι μαθαίνεις. το ένα πράγμα που μετανιώνω που δεν έμαθα να μιλώ τα ελληνικά μου και να γράφω τα ελληνικά μου καλά. Ε, και It εγώ, was the biggest ε... mistake. Εντάξει, εγώ επειδή εμεί είδαμε και είδαμε αγγλική σχολή, και γενικά σαν, σαν λαό είμαστε πολλά του εξωτερικού, δηλαδή αρέσει μα το, το ξένο, Ασχέδα πως το yeah, παίζουμε ρατσιστές true. και δεν δεχόμαστε yeah. τους ξενούς. Αν προσέξεις, ας πούμε, δε, να σου πω μια απλή διαφορά. Στην Ελλάδα, να δεις πολλά ε, Greek branded coffee shops. Yeah, it's true. Στην Κύπρο, να δεις όλα τα big chains στην Κύπρο να δουλευκούν. Yeah, it's true. Και ο λόγος είναι ότι, ενθουσιακά με αυτή την μας, θεωρούμε ότι είμαστε αρκετά ικανοί. Χρειάζεται ε, δηλών... δουλέμα ναι, δηλώνει πολλά πράγματα για ο χαράκτηρα μα. Αλλά είχαμε μια κουβέντα πριν να ξεκινήσουμε και θέλω να πάμε για μένα, γιατί νομίζω ότι για μένα εδώ ζούμε τη κουβέντα. Είπαμε ναι, τώρα. Παραφερθήκαμε. Ναι, είπαμε. είπαμε <laughs> ναι, τι είσαι, τι κάνει και μιλήσαμε για λίγο πώ κάνει ένα τεστ, να που μετρά. Οκ, okay, και θέλω να πάμε στο κύριο Σπέντε. Τι είναι τα προβλήματα που θεωρεί. Και καταλαβαίνει, και θέλω να δω αν είναι τα ίδια που, που υπολογίζει ότι έχουμε, έχουμε σαν σαν okay. teenagers ενώ σαν έφηβοι και ενώ ότι οι έφηβοι μας θεωρώ ότι είναι πολλά overprotected ε, και εν πολλά, εγώ λέω το είναι σε πολλά ελεγχόμενο περιβάλλον. Είναι. Control environment. Είναι. Γενικά είμαστε control freaks. Ναι. Ε, και αρέσκει μας να έχουμε τον έλεγχο. Έχουμε τον το... Σαν Κυπριακό μεντάλι. Ναι. εγώ βλέπω ότι έχουμε θέμα αυτοπεποίθηση uh, τα μωρά. They lost themselves. Δηλαδή, τούτο και με το COVID που έγινε τώρα, είναι σαν ε, ε, σβήσαμε. Το brain, it just turned off. Όπω το αυτοκίνητο που ε, just σβήνει για να ξεκινήσει το αυτοκίνητο όμω, πρέπει να πάεις να αλλάξει την μπαταρία to charge it again. It's the same story. Πρέπει τα μωρά να μπουν. They're not in a program. There's no discipline. There's no um, programming. Δηλαδή είναι. Ένα ξυπνήσει το πρωί, ένα μπόπα στο PlayStation, ένα πιάω το τηλέφωνο, ένα κάνω το... Πρέπει να βάλουμε κάποια όρια. Πρέπει να αντούν τα πράγματα που. Ε, τώρα, during the COVID, λέμε, δεν πειράζει. Άιστο να μιλήσει, που, αφού δεν βλέπει την παρέα του, άιστο να μιλήσουν. Στο... Εν ε, 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 πιστεύει ότι βρίσκουμε και λόγω του COVID. Ναι, we do, but that's a thing. Σαν γονεί Ναι, to make our life easy. Εμά είναι πρόβλημα τούτο. Είναι πρόβλημα και μεταφέραμε το παρακάτω κατάλαβες; Δηλαδή, σαν εγώ βλέπω ότι um, αν βάλεις το παιδί σου σε ένα πρόγραμμα uh, να να κειπσεί να μπει in a routine, όπως έχουμε μια ρουτίνα να μπει, και το διάβασμα μες στη ρουτίνα του, things will change and making themselves feel better. Έχουμε πρόβλημα, the kids are not happy, not happy because either κάποιος του είπε "Α, ah, είσαι παχύς", ή κάποιος του είπεν. «Α, ah, είσαι παλαβός» ή ματούν τα πράγματα, they start believing it. Πόσες φορές, η γιογονιούς, how many parents do you know που να γυρίσουν από στο παιδί μου, «Ου, θα τα καταφέρεις αφού είσαι μανός, είσαι παλαβός», μα με το να τα ακούει το ντοτομωρό, you actually start believing it. No, you feed him. Ναι, ton, ναι, ton. ναι τρέφεις τον δηλαδή με αρνητικά vibes. Εμείς πρέπει να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Don't worry θα τα καταφέρεις. Practice makes perfect. Το practice makes perfect σημαίνει πολλά. Εν τούτον που δεν κάνουμε μπέρα. Ναι, αλλά... ναι, αλλά τώρα είμαστε σε μια, σε μια δεκαετία που λέμε ότι there is no perfect. Και κάπου έχασε το νόημα του γιατί ο άλλο θεωρεί ότι με το να προσπαθήσει αν το πω με δύο τα εκατόν ότι it's enough. Και νομίζω ότι... It's never enough. Ναι, ναι. Και εγώ εν, τούτο, εν τούτο που λέω σε πάρα πολλούς δαλούς μου πολύ καμίς πολλά πράγματα. Σας πιστεύω να κάνω ρίγορα. Εγώ πιστεύω ότι μπορώ να κάνω ακόμα παραπάνω. Και έτσι πρέπει να είναι. Και έτσι πρέπει να είσαι. Και πολλοί όλοι λαλούν μου, ε, ε, χα, κάνεις πολλά πράγματα, χάνεις το φόκους σου. Πες και άλλα, δεν θεωρώ ότι χάνω το φόκους μου. Θεωρώ mm. ότι κάνω παμ συνέχεια τον εγκέφαλο μου και τον εαυτό μου για να μην σταματά. Γιατί αν σταματήσεις όντως, μέσα στο COVID period, ρωτά και την ευγενία, εγώ ήταν να πελάνω. Mm. Και ευτυχώς, λέω το ευτυχώς. Ε, εγώ σπουδαζά ναι. λες <laughs> <laughs> Εγώ ας πούμε ευτυχώς που ας πούμε ε, 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 εμείς σαν εταιρεία ήμασταν πρώτης ανάγκης, whatever. Yes. Και ευτυχώς έχουν πολλές εταιρείες που μπορούσαμε να δουλέψουμε να έρθουμε δουλειά γιατί αν ήμουν σπίτι ήταν να βελάνω, εντάξει, γιατί δεν έμαθα να είμαι σπίτι. Yeah. Αλλά επειδή έμεινα και δέκα μέρες με την, με την κόρη μου λόγω του ότι είχε COVID τις πρώτες και μέρες δεν έκανα τίποτα. Ενώ μετά λέω, γιατί εγώ, ας πούμε, δεν είχα δουλέψει work from home. Ποτέ. Και ξεγίνησα όντως και δούλευκα από μόνος μου work from home. Ξέρεις, χαίρομαι που το λες, διότι εν τούτο που θα έπρεπε να κάνουμε όλοι. Αλλά what has been happening, εμείναμε two days at home, και εμείναμε, και εμείναμε, και πηγαίναμε έτσι, έτσι, έτσι και στο τέλος μείνεις και έτσι. Μα if you're in this state, δεν με βλέπουν, αλλά if you're in this state of mind and your body, τι περιμένεις. This closes down. Το τούτο που λέει, θα το, όταν ε, διαγνώστηκα με COVID την πρώτη φορά, πιάσα από τον καλό, εγώ, ξέρεις το στρώ. <στονίτρια> ναι, αλλά πραγματικά δεν είχα δύναμη να κάνω κάτι. Και είπα, οκ, okay, είναι ευκαιρία να κάνω settle down, που ήμουν ενώπουλή, τη φασαρία, τόσο, να είσαι τόσο busy να παίζουν τα τηλέφωνα σου, να συγκυρεύει και ο ένας ο άλλος. Και όντως, εντάξει, τσι η περίοδος you need it sometimes. Ναι, yeah. καλά yeah. να κάνουμε και λίγο είναι νόμενο ότι πρέπει να σε σε μια ζούγκλα. No, αφού λέει, uh, even before you sleep, it's good to be away from phones, it's good to... Λέω το, for Ατλή, a reason. Τουλάχιστον δύο ναι, it's, yeah, it's for a reason που το λες. Διότι εντσι η ώρα που λειτουργά το μυαλό σου το τι έκαμε όλη η μέρα mm -hmm. και Μα εμεί τι κάνουμε τη νύχτα, είμαστε μες στο κρεβάτι με το τηλέφωνο και πλήν, πλήν, κοιτάζουμε το facebook να δει τι κάνει ο κάθε ένα. Μια <laughs> που είναι. Because we know you, έχουμε το. Εμεί οι Κύπροι, θέλουμε να ξέρουμε τι κάνει γεν, ο ίδιο. εντάξει, δεν είναι ο έλεγχο, έλεγχο. μόνο οι Κύπροι. Όχι, είναι μόνο οι Κύπροι, είναι όλοι. Γενικά, αλλά έχουμε το λίγο παραπάνω. Okay. Άρα, <laughs> εσύ τι εντοπίζει, Σταμαρά, <laughs> ότι δεν είναι τόσο άκτιβο όσο πρέπει, <laughs> ναι. εν τόσο πολύ ευκολία που ενασχολούνται, θέλουν να ασχολούνται ή είναι την easy way out με την τεχνολογία. Ναι. Εντάξει, δηλαδή, α, αν της π.χ. πώς να κάνω έναν, πώς να μαϊρέψω το τάδε φαΐ π.χ. Google it, YouTube. They Google it, they YouTube it. Before ήταν να πάνε να ανοίξουν ένα βιβλίο, να σύρουν κάτι, ingredients μέσα, να τα κάνουν σόνι, να τα κάνουν... Ναι, αλλά εντάξει, But you try, it, you're creative, you're doing something different. Κοίτα, εγώ για τούτο... It's a good thing να είσαι στο YouTube, ναι, μεν, Εντάξει, like, ίσω σε λάθο παράδειγμα που σου δώσα, ναι. Αλλά it's a good thing, ναι, με να μαθαίνουμε πράγματα, but not everything. Not all the things that Ενάς, we find ό, out όλα, from ναι. YouTube or from internet είναι αληθέ. Ναι, γιατί έχεις και πάρα πληροφόρηση, ναι, και ναι. fake news, έχεις και. Ή, ή αν είσαι άρρωστο, π.χ., the first shit you do, excuse my French, ναι. the first thing you do is you go and you check it, Παναγία μου, το πόδι μου, ναι, έχω και, έχω, εν, καρκίνο, <laughs> έχω <laughs> thinking, μου, να πάει στο αρνητικό. Ναι. So no, δεν είναι έτσι. Κοίτα, αν κάνεις στατιστικά γιατί εγώ έκαμα, μεξί, και οποιαδήποτε αρρώστια, με στα side effects της αρρώστιας ας πούμε, είναι να πεθάνεις. Ό,τι και να έχεις, εσύ μια μηδό είναι να πεθάνεις. Ναι, I know. Αλλά, <laughs> why take the negative point? Γιατί να μην είμαστε θετικοί. Και εν που βλέπω ότι τα μωρά μας δεν έχουν. Δεν έχουν θετικό approach. Λέει στους, να πάμε σχολείο, η πρώτη λέει, mm. ε θέλω, Εγώ, πω, αφού έμαθεν, οτι τι να τα χρησιμοποιήσω γινό, this is the first thing they say, why should I study history, αφού ε θα το χρησιμοποιήσω μες το μέλλον μου. Όταν να πάεις να σπουδάσεις, ε έχεις μαθήματα anyway που να σπουδάσεις, που θα σου αρέσουν ή ε, εθα... έτσι είναι, αλλά πρέπει να τα αντιμετω, ε, αντιμετωπίζουμε, you know, we have to face things, not run away from them. Εντάξει, αλλά εσύ, εσύ που βλέπει ότι είναι το πρόβλημα. Επειδή πες μου ότι έχουμε πρόβλημα, δεν εκφραζόμαστε σωστά. Εννοείς ότι του ούλου τεχνολογία, του τον το easy way of life σε σχέση με πριν. Εντάξει, εσύ θεωρώ πιο πολλά, γιατί είσαι λίγο πιο μεγάλη. Εγώ λίγο πιο λίγο γιατί έχουμε εντάξει μια δεκαετία διαφορά, να το πω. Τι είναι, τεκα... Ποιο χρόνια διαφορά. <σχρονια> <έχουμε>. <σχρονια> ε, εντάξει, και εσύ και εμείς περάσαμε και όλο το transformation δηλαδή yes, we did. απλά προχωρήσαμε τόσο πολλά τεχνολογία και λέμε πάρα πολλά η ταχύτητα που αλλάσουν τώρα η τεχνολογία είναι πολλά πιο γλύρια από ότι αλλάξαν τα τελευταία 30 χρόνια Έχεις ζήτηση αλλά και τα hands on είναι ωραία δηλαδή άφησε τα μωρά εγώ με 16 μου επειδή δουλεύκα στο λιμάνι They don't do that anymore Άφηστο, μπορώ να πάω να βγει έξω να δουλέψει. Εντάξει, αλλά στην Αφρική θα μπορούσε να το αφήσει. Έτσι, γιατί πιο να μην βρίσκει το μωρό σου. Όχι στην Αφρική, ρεύνη ναι. στην Κύπρο. <laughs> <laughs> Κατάλαβε. <laughs> να μην, <laughs> να μην, <laughs> μην στο το μωρό yeah. σου στο. Ναι, <laughs> ναι, I know, αλλά θα μέσα στην Κύπρο έχουμε τόσα ξενοδοχεία. Άφησε τον, να δει κόσμο, να μιλήσει. Και με ακόμα είναι safe το περιβάλλον, νομίζω, για να πάει. Σου... Για πού? Στην Κύπρο, να... στην Κύπρο, very ναι. safe. Let your child να να δουλέψει σε ξενοδοχείο ή άμα ενδιαφέρεται κάτι, άφη να έχει το, το social interaction εν που, που, που του λείπει. Δηλαδή, να πα σε έναν coffee shop, οι δέκα τους κάθονται με τα κινητά τους και πιάνουν Pokémon. Μα, και εμεί κάνουμε το I know, but it's wrong. Ναι, καταλάβει. Ναι, εμεί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι λάθο. Αλλά we still Κάνουμε ή προσπαθούμε να το κάνουμε και ναι. για τον εαυτό μα και για τα παιδιά μα. Αρα... Και θεωρώ και με στο σχολείο, καλό θα ήταν οι καθηγητέ να να βάλουν με στο μάθημα του του τρόπου μάθηση, το οπτικό, κινηστικό, ακουστικό. Δηλαδή, με στην τάξη. Παραδείγματο χάρη, άμα μια καθηγήτρια κάνει έτσι. Σήμερα στο μάθημά μα θα μάθουμε για το 1974. Mm -hmm. Thank you very much. Έσβησα. Αλλά ναι, παιδιά σήμερα θα μάθουμε για το 1974. Εναι, ότι ο, Ο τόνος. Ακουστικό. Moving up and down. Άμα κάποια Πώς είναι ώρα να κάθεται τα ευλοημένα σε one seat. Και Εγώ λέω ότι σαν να μια ταινία. Yeah, you need που είναι μόνο Κατάλαβες. δηλαδή πρέπει να το ζήσεις. Και το παιδί όταν είναι να μάθει, it needs the same things. Δηλαδή την ώρα που να πάει σπίτι, he needs the same action. Hmm. Okay. We need to liven them up. Ναι, αλλά ε, ίσως να φταίει ότι και εμείς λέω σβήσαμε. Δεν είναι μόνο τα μωρά. Δεν είναι μόνο τα μωρά. Γιατί είναι και, που μάζει. Ας πούμε, αν εμείς τώρα δουλεύουμε 16 Σάγω, ώρες. να σου πω κάτι. Υπάρχουν πολλοί γονεί που θέλουν να βοηθήσουν τα μωρά του και ναι. αντιλαμβάνονται. Δηλαδή, έχω πολλέ μητέρε και πατέρε που με πιάνουν τηλέφωνο με μου και δεν ξέρει τι να σπουδάσει, και χαμένο, και, και δεν λέω τι μπορούμε να κάνουμε. Να μιλάω, like, relax, chill. Φέρ τους, να ανακαλύψουμε ποιοι είναι, την προσωπικότητα του, και μετά να τραβήσουμε τον δρόμο μα. Okay. Άρα, για να πάμε στο κομμάτι σου, δηλαδή στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Πέραν τον τεστ, εσύ θέλει πρώτα να γνωρίσει και τον άνθρωπο που είσαι κοντά σου. Εννοείται. Να περάσει κάποιο χρόνο γιατί στην ουσία πρέπει να σε εμπιστευτεί να τον εμπιστευτεί για να σου δω και τι πληροφορίε που θέλει. Είμαι από τσίντε τυχερέ που μόλι με δουν. Ε... Ναι, να αλλά είσαι. είσαι, ναι, είσαι, είσαι <laughs> να το πω, έμαθα και μια λέξη τώρα, στα αγγλικά πολλά. Άρα. Εγώ λέω είναι εξωστρεφή, είσαι εξτροβέρτη. Στην περίπτωση που είσαι ένα παιδί που είναι εξωστρεφή, που είναι πολλά δύσκολο you have your ways. Ναι, καταλάβεις you ναι, ε, να σου ανοίχτη. Ναι. Φαντάζομαι ότι είναι η Έτυχε, ε, μου έτσι περίπτωση. Ε, μου έτσι περίπτωση. Ναι. Ε, και it's, you, you have to play a game μαζί τους. Ναι. για να μπει μέσα στο μυαλό τους, για να, να safe μαζί σου. Όταν νιώθει το μωρό safe μαζί σου, τότε you can start Καταλάβες. Και το τι μου αρέσει και εμένα, τι θέλω να κάνω, είναι να του πομπαρίσκω με τα θετικά. όλα τα θετικά. Ειδικά τσίνα που ήδη είναι, απλά ξεχάσαμε τι είναι. Το ίδιο συμβαίνει και με εμά, νομίζω. Και εμεί yeah. δεν ξεχάσαμε. Έχει φορέ που εμεί ξέχνουμε. Μην ναι, πει, Ναι, αλλά λέω σε ένα μωρό εσωστρεφή. Θα σου πάρει παραπάνω ώρα να τον, να τον καταφέρει. Εντάξει, να πει τώρα έχει μια εμπειρία αναρφαβήτα. Ναι. Ε, Κοίταξε, πιστεύω βοηθάμε και λέω το τεστ, το αποτέλεσμα, το ναι. πώ να τον αντιμετωπίσω. Άρα ξέρει που πριν δηλαδή. ξέρω που πριν δηλαδή. άρα you do you δηλαδή, your, πριν your homework πριν να, πριν να πας, Ναι, Μα γι' αυτό του λέω ότι I need time πρώτα να μελετήσω. Έθαρτη να κάνει το τεστ και την ίδια ώρα να σου το πω. Θέλω να το μελετήσω πρώτα, τσίστερα να κάνω την έρευνα μου. Και η εταιρεία σου πώ λέγεται. Η εταιρεία μου είναι D Wine Tense. Εντάξει, απλά επειδή να βάλουμε τζελίν κάτω. So, αν θέλει κάποιος να πατήσει πάνω, έτσι yeah. μας πλέρωσε για να χτίσει, εννοείται. Ξέρεις, Ξέρει, τώρα είναι. Τώρα, ε, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω για το YouTube channel που έκανα. Ναι, ναι, γιατί να με το πει. Okay. Καμή το YouTube channel σου που είναι το δικό μα. Ναι, είδε. Άρα μπορούμε να βάλουμε και το YouTube link σου. Σωστό. So, όσοι ακούν τώρα, είμαστε και σε Είμαστε μόνο audio visual, είμαστε και audio, just audio. Α, oh, really? Είμαστε oh. στο Spotify, ναι, είμαστε okay, στο Stitcher, cool. στο Google. Τι έκανα, <laughs> να σου πω, Σάβα μου. Επειδή είχα μωρά που ήρθαν και είπα μου ότι θέλω να σπουδάσω computers. Και έλεγα, οκ, okay, τι computers? Ε, computers. I'm like, okay, τι computers? You know, there's shitload of computers να, να σπουδάσεις. Ε, μες σπουδές. Ναι. Και όταν κατάλαβα ότι δεν είχε ιδέα τι σημαίνει οι διάφορε σπουδέ του κομπιούτερ, υπάρχουν πάρα πολλέ σπουδέ ναι. του κομπιούτερ. Αυτό, οκ, okay, πρέπει να μαθαίνουν τι δουλειέ υπάρχουν. Του άρχισα ένα YouTube channel, το οποίο πάω σε διάφορα γιατρού, vets, ό,τι φανταστεί. In artificial intelligence, κάνω του interview, να εξηγήσω στα μωρά τι σημαίνει να εργάζεσαι σαν λογιστή, τι σημαίνει να εργάζεσαι σαν δικηγόρο. Ε, εγώ ξέρω, είμαι, familiar με το που λε, γιατί yeah. ήδη, ήδη τρέχουμε yes, κάτι ε, μα, τουλάχιστον, it's one way που προσπαθώ να τους βοηθήσω. Και με το broadcast το δικό σου, ε, να βοηθήσει, τουλάχιστον, άμα κάποιος είναι να θέλει να σπουδάσει artificial intelligence, AI, ναι, μπορεί να το κοιτάξει, να δει. Ναι, γιατί δηλαδή, είσαι artificial intelligence, ε, πολύ πολλοί λένε AI. Ναι, στα ελληνικά, περίμενε, είπα μου το στα ελληνικά, είναι, είναι μου, επιστημονική... Εξία σα ελληνικά. Shit, she told me, αλλά κάνω. Εντάξει, εγώ δεν το ξέρω καν στα ελληνικά. So, θα το μάθουμε τώρα. Ναι, είναι με digital analysis as well. Δηλαδή, το digital analysis θεωρούν ότι είναι το μέλλον μα πλέον. Ε, ναι, κοίτα. Οι data analysts που συνδυάζουν την τεχνολογία, ξέρει πώς ονομάζονται στο business. Unicorns. Really. Γιατί δεν έχει άλλου σαν τούτου. Και they get paid λεφτά που δεν μπορεί να φανταστεί. I know.

Ξέρει, πάντα λέει στα μωρά πρέπει να κοιτάζουν το artificial intelligence, διότι είναι το μέλλον μα. Αλλά το μέλλον μα ήρθε ξαφνικά τώρα. Because of what happened with the COVID, everything speeded up, especially with technology. Είναι βασικά, όχι βασικά, ε, χρησιμοποιήθηκε, βασικά έγινε και όσο σωστό implementation δηλαδή τη τεχνολογία. Γιατί εν τούτον που... Μπράβο, σε πολλά μικρό Εν yeah. που θέλω να σου πω, ε, συζητήσαμε το και με σε μου, Μιχάλη, τον

ε, δικηγόρο. η παραπάνω τη γενιά μου, τούτη είναι. Ναι, ήταν, τέσσερα <συσορίζοντα> επαγγέλματα. Ναι. Ασχέτω που κάνουν άλλα πράγματα τώρα. Ε, τώρα όμω there's a lot of things, έχει πολλέ σπουδέ. Κοίτα, επειδή τώρα μιλώ για έναν YouTuber, 20 χρόνο, ο οποίο τυχαίνει, α πούμε, να σου πει ένα νούμερο που να πει σε αδύνατο. Και η πρεώση έχει 250, 260 χιλιάδε followers. Α, εντούτο, πώ το Εντάξει, τώρα θα πω ναι, 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 το όνομα του. Α το πω off camera. Πω, Εντάξει, κατάλαβα. Και επειδή okay. μιλούμε τώρα για να κάνουμε κάτι, και ο ίδιο είδε τα podcast, και λέει αλλά το ξέρουμε. Mm -hmm. μου βίντεο μου, τι mm μου -hmm. Δεν έχω να πιάσω κάτι εγώ από τα βίντεο σου. Και I would also change things in his video. Ναι, καταλάβει. Yeah, ναι, το, το θέμα ήταν ότι ο ε τίποτα, πεντακόσια βίντεο, πέ μου πιο βίντεο σου, έχεις πραγματικά outcome και νόημα. Δυσκολεύτηκε να μου απαντήσει. Και όταν ήρθε εδώ και μιλήσαμε και εξήγησα του πράγματα, δηλαδή μου ξέρεις πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή μου είσαι έξυπνος, όχι. Ποιος σου είπε, το πράγμα μου λάθος, Όποιος ξέρει πράγματα σημαίνει ότι είναι έξυπνος, ότι είναι πολλά wow σαν άνθρωπος. Έπρεπε εσύ να Και είσαι ας πούμε πάει να κάνει outdoor videos. Που τούτα, εγώ δεν είχα την ευκαιρία να τα κάνω, αλλά έκανα τα με μου πριν να το βίντεο. Ναι. Για α πούμε, αν πιέζε σε έναν εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο, εγώ πήγα άλλο το του. Πριν 10 χρόνια με φίλους μου, αλλά δεν είχαμε το social media τόσο exposed για να βγάλω βίντεο. Αλλά είμαι αλήθεια, Ναι, αλλά το ξέρω και είναι ο χώρο. Εσύ είναι, εσύ είναι πιέζε τραγουδιασμένο. Άρα, συζητήσαμε και άλλοι μου, Λάλλον θέλω να βρει βάλιου λαλόδο για να κάνουμε ένα podcast. Yeah. Και πραγματικά δυσκολεύκεται και θεωρώ ότι είναι ένα καλό part να τον χρησιμοποιήσει εσύ. Γιατί ο ίδιο δεν και σπουδάσαι, είναι youtuber. Οπότε θέλει. Ε, καταλαβες. Ναι. Και κάπου παρεξηγήθηκε, δηλαδή εμένα δεν και χαλάμε να πάω να, κάνεις ό,τι θέλεις χωρίς να σπουδάσεις. Γιατί θέλω να σε ρωτήσω τώρα πράγματα άλλα. Ε, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να πιάσει έναν guide. Γιατί πολλοί άλλοι δεν χρειάζεται να πάω να σπουδάσω, δεν χρειάζεται να πάω σε σύμβουλο, ξέρω να μου θέλω να κάνω. Αλλά ξέρει. Ναι. No. Ναι. No. Διαφορώ. Πρέπει να σπουδάσει. Πρέπει να σπουδάσει. Η άποψή μου, ναι. <χω> δηλαδή, if you're not know, going to go σπουδάσει ένα πανεπιστήμιο, σπούδασε από μόνο σου βιβλία. Δηλαδή, σκέβαζε, μελέτησε, μάθε. Αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αν ναι, πηγαίνεις... Ναι, πηγαίνεις για τη δουλειά σου, άρα είσαι να κάνεις τη δουλειά ne, σου. Αν εγώ πιστεύω, ναι, να πάει να σπουδάσεις στο εξωτερικό. Γιατί, εκτό που να μάθεις τι να μπορεί να μάθεις the textbook, α πούμε, you live alone. You experience alone. You're away from mommy and daddy. You're away from friends. Δηλαδή,

που το περιβάλλον του σπιθκιού μπαίνει και σε έναν άλλο περιβάλλον. Σωστά. Άρα, εσύ δεν εννοείς, ας πούμε, να σπουδάσεις... Ναι, αλλά το πουδάσεις... στρατόν τώρα είναι στρατόν όπως Ναι, οκ, okay, σίγουρα. You know, το ne, είναι Είναι επειδή και ξέρουμε. Ναι, αλλά είναι όπως το ξενοδοχείο πλέον το πρέπει να πάει σε σύμβουλο να σπουδάσει, να φτιάξει κατεύθυνση, δεν ξέρω εγώ. No. Εσύ εννοεί ότι και αν δεν θα πα να σπουδάσει, τουλάχιστον να μάθει να διαβάζει. Να μαθαίνει πράγματα, να μάθει. Ναι, να μελετά το μυαλό σου, να καλλιεργά, να Αλλά το βάλει να σκέφτεται, το... να λειτουργά. Το πιο το... που καταλαβαίνω είναι ότι το κύριο πρόβλημα είναι ότι δεν μάθαν να μαθαίνουν ή να φτιάξουν. Γιατί εγώ α πούμε έγινα 30 χρονών, λέω σου εδώ, έτσι είχα, να φτιάξω consistency βιβλίο άρεσκε μου η ιδέα. Α, το πράγμα είναι ένα, να ένα τούλ, ένα θησαύρο φυλάκιο. Καταλάβες. Ναι. Εξεκίνησα ξεκίνησα να θυσιάζω, ενθουσιάζω μου τις πρώτες κοιμήρες, μετά, τσιωμέ. Και μπορεί να είναι για τα τελευταία δέκα χρόνια, τσιωμέ. Αμα αν ναι έρθεις κάτι που σου αρέσκει, ναι. Ε, να το κάνεις. Ναι, αλλά έμαθα ακόμα ένα πράγμα, ότι για να αποκτήσεις μια συνήθεια, πόσες μέρες θέλεις, ξέρεις. You need time. Πόσες μέρες.

πρέπει να πιέσει τον εαυτό σου. Ακριβώς. Να είσαι τόσο consistent, δηλαδή να θυμώνει τον εαυτό σου yeah. και να βάλει όρια yeah, τον εαυτό σου. Time management, Άρα, frame, bravo. programming, όλα τα πράγματα. Αν τα κάμου, πίστεψε με σάβα μου, θα δούσε τόση μεγάλη διαφορά. Και το θέμα του εγώ βλέπω τον εαυτό μου. Τι είμαι, είμαι καλό, μπορώ. Θα τα καταφέρω. Όχι, απαναγιά μου. Μα θα μάθω την ιστορία ποτέ. τούτον, it's automatically, you're never going to learn it. Ναι, ε, στην ουσία κάνεις μπλοκ τον εαυτό σου. Exactly, you, you, you block yourself. your brain. Exactly, yeah. είναι. So πρέπει να λέμε, θα προσπαθήσω, θα τα καταφέρω. Εντάξει, εννοείς ότι οι λέξεις που χρησιμοποιάς ναι, είναι μια αισιοδοξία στον εαυτό σου. Wording παίζει μεγάλο ρόλο μέσα στη ζωή του ατόμου. Σήμερα συγκεκριμένα, στο γυμναστήριο, είπα κάποιο ανθρώπου που δεν ήξερα να το είπα λάθος, αλλά νομίζω, εντός εγώ ότι το 50% τη επιτυχία σου βασίζεται στο να μπουραλίσει το εαυτού σου. Έτσι είναι. Ναι, γιατί αν, αν λε το εαυτού σου, δεν θα πράγμα, τα καταφέρω. Ε, είναι δύσκολο το πράγμα. Δεν θα τα κάνω. Και λέω ότι προσπάθησε να αλλάξει τη λέξη μα με το θα. Ναι. Μα είναι να τα καταφέρω ή θα τα καταφέρω. Έτσι είναι. Και να δει, λέω, του ευκαιρίε μέσα να τα αλλάξει η ζωή σου. Σάβα <σχεδοί> μου, it's very, ναι. very true. Και νομίζω ότι τούτο που πρέπει να μαθαίνουμε παραπάνω στου yeah. Γιατί όντω δεν ξέρουν πράγματα

Ένιξε στο es validation. From a young yep. age, σαν μου, πρέπει να τους βάλουν σε μια ρουτίνα. Δηλαδή, πάει σχολείο, έρχεσαι σπίτι, τρώεις, κάθε σε κανένα ώρα, and then you make them start doing their homework. Not ο γονιό να κάνει το homework του μωρού, το μωρό να κάνει το homework του μωρού. Καταλαβέ. δηλαδή, τούν τα πράγματα from the beginning. Αν τα κάνει από την αρχή, να ξενένομε να κάνει στρατιωτή να νομίζει. No, ώρες. it's στρατιωτή. Έχει το the rest of the day να παίζει no. όμω. Ναι. No. Χωρί άγχο, χωρί τίποτε. Γιατί? δεν μπήκε σε μια ρουτίνα και σε ένα πρόγραμμα. Οκ, αν τώρα έρθει ένα. Ένα άλλο εφηβό κοντά, ο οποίο είναι consistent, ένα είναι αντιθέσιμο, θα Θα προσπαθήσω να τον βοηθήσω πρώτον να αλλάξει το. Αυτοεντίληψη του. Έλα κοντά. Shit, sorry. Πάντως τα French μου εν Εντάξει, it's okay. It's okay. Το λοιπόν, όχι. Πρώτα θα τον αλλάξω, να προσπαθήσω να το αλλάξω την πώς αντιλαμβάνεται τον εαυτόν του. Το mentality, το του. δηλαδή δεν μπορώ να θεκευάσω. Και βεβαίως μπορείς να θεκευάσεις. Θα σου δείξω κάποια techniques, θα τα κάνουμε μαζί και θα μάθει. Ναι, αλλά πώ κάνει ensure that, πως να είναι consistent. This is something they have to be willing to do. Δηλαδή πρέπει να το θελήσει. μπορώ με το ζόρι να κάνω τον άλλον. Ναι, ναι, εσύ ένα Αλλά με του. τη βοήθεια του γονιού και το παιδί που, ένα, Έναν παιδί που όντως θέλει να τον του, να το Άρα εσύ τώρα, ε, ε, μου τρία Δηλαδή είσαι εσύ, και ο μαθητή. Ναι. Και Σου, πρέπει, πρέπει, να, να, να υπάρχει ένα έναν καλό communication των, των τριών. Ναι. Ε, σίγουρα όμω, ενέχει οι φορέ που αντιμετωπίζει και πρόβλημα που το γονιό. <laughs> <laughs> καλό. Καλό, διότι ξέρει, κάποτε δεν παραδεχόμαστε τα λάθη μα. Ή εν <laughs> <laughs> θέλουμε να δεχτούμε ότι όντω Υπάρχει ένα ε, πρόβλημα, δούμε. Ναι. Έχουμε το το, το θέμα. Ε, Πώ αντιμετωπίζει με... μια κατάσταση έτσι, Ειλικρινά? Ναι. Λέω ε, την αλήθεια και είμαι εγώ αυτή. Ναι. <laughs> δηλαδή, <laughs> I, I, try, I explain the situation. Εντάξει, δηλαδή, πες ότι ένας γονιός συμπεριφέρεται σωστά στο παιδί του. Ναι. Εντάξει, το λέω. Μείνα σου 7 λεπτά. Για να προλάβεις το interview. Οκ. Okay. <laughs> Ξέρω, εσύ άρεσε το μουσείο. Όχι, όχι, όχι. Να σου πω, εγώ... Ξαναπέμουν την ερώτηση και ξέρετε. Λοιπόν, είπα σου επειδή έχεις τρία σημεία και ναι, κατάληξα ότι ας πούμε Ή okay, βρεστά με το παιδί Αλλά κάποτε μπορεί να έχεις, να έχεις πρόβλημα με Ή αντίδραση από την μεριά του γονιού Θα βρω τον τρόπο να Εννοείς θα... πως αντιμετωπίζεις ένα γονιό Να σπέντει και πες οκ okay, λαλό του την αλήθεια yeah. Θέλει τον πειράξει, θέλει να τον πειράξει. Ναι. ναι, λέω του την αλήθεια. Ένα τον πειράξει. Ναι. 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 σίγουρα να τον πειράξει. Αλλά με τον τρόπο μου πάλι να του πω ότι δουλεύοντα μαζί να βοηθήσουμε το παιδί. Άρα, when you see το παιδί σου so happy, και εσύ να σε happy. εν ο γονιό τι θέλει. Τα παιδιά του να είναι ευτυχισμένα. Ναι, αλλά πρώτα να περάσει, νομίζω, που το τρίπτυχο άρνηση, θυμό, αποδοχή. Είναι. Ναι. Έτσι είναι. Ισχύει. Ισχύει. Και από του γονιού. Και από του γονιού. Κάποτε, ναι. και θα σου πω τώρα, εγώ κύριε, Αλλά πούμε, με πειράζει. Ναι, πιάνω τώρα να πιω ένα extreme σενάριο. Να θεωρεί ότι ο μαθητή, ο teenager, ο έφηβο, είναι πολλά willing, αλλά ο γονιό δημιουργάζει πρόβλημα. Έτσι σου. Ναι. Αν τόσο ας πούμε πώς αντιμετωπίσεις, γιατί είναι ε, πολλά, ε, πολλά λογικό σενάριο να συμβεί. Να σου συμβεί. πω τι έκαμα. οκ. Okay. Πρώτον, I got the permission από το γονιό να μπορώ να έχω επαφή με το, ε, με το παιδί. Ε, 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 εσύ directly. Ε, Εγώ απευθείας. directly, δηλαδή το κινητό του. να μπορείς ωραία. να επικοινωνήσεις μαζί ναι. So, my messages will go. Πώς είσαι, τι έγινε, έχει κανένα πρόβλημα, how things keep me updated, ξέρω εγώ πάντα. Δηλαδή να ξέρει το παιδί ότι I'm there. I'm και willing. ότι είναι να κάνεις follow up εσύ. Ναι, να κάνω follow up. Δεν περιμένεις All. που γίνω. Όλοι. Ναι. Όταν ο γονιός βλέπει την, αλλα... την αλλαγή του παιδιού να γίνεται, τότε ο γονιός μ', αλλα... μ αλλαγειώνει. Ξέρεις, so he starts getting softer. Ναι. Και για μένα αρκεύτηκε. Άρα, εννοείς ότι ποιά έγιναν οι αντιδράσεις στο τέλος της ημέρας άμα δουν την αλλαγή. I had εγώ ξέρω το γιο μου. Ναι. Να μου πει εσύ το γιο μου ή την κόρη μου. Του τον είναι η πιο συνηθισμένη απάντηση που πιάνει. Α, μου, ναι. ναι, ναι, το Και ναι, στο τέλο τη μπορεί να μην ξέρουν τίποτα για την να ναι. ναι. Απίστευτο. Δηλαδή κάποτε μηνύσκει και εσύ και think, wow, you know. Ε, κοίτα, yeah. ναι. Τούτο, ναι, τούτο, συμβαίνει πολλά με του μου του γονιού. Γιατί εντάξει, α πούμε, και Και τα αδερφιά μου, τελικά νομίζω, δεν εντάξει, εν τσιλάλα το κακό πρόβλημα, ένα, ένα λίμωνο. Απλά εντάξει, εγώ νιώθω ότι εν, 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 πολλά πράγματα μαζί για να καθοδηγήσει ένα νέο ναι. να πάει να σπουδάσει. Και λέω σου δε, εγώ α πήγα με τον παραδοσιακό τρόπο να σπουδάσω. Α πούμε, ήμουν σε ένα ιδιωτικό σχολείο, επέρασα τα τζισί μου, άρα δεν μπορούσα να που επειά. ε, κάτι που μου αρέσει. Ε, Παραδόξω, κάμω κιόλα που μου αρέσει. Mm-hmm. Δηλαδή, το. Ουλιαλμούνα μου το γιο, branding advertising. Τι εννοώ. Ούτε, Τι ω, Τι εννοεί. Δημιουργώ κάτι που το χαρτί στην πραγματικότητα. Όχι εν το. Α ναι. πούμε παράδειγμα, τον Blitz είναι ένα projects που είμαι πίσω τον ναι. ε, Και πραγματικά νιώθω ότι ούτε εγώ ξέρω τον εαυτό μα, μα. Πόσον, μάλλον, μου Πόσο μάλλον η δική μου η Να σου κάνω το τεστ. Λαλείς, <laughs> 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 <σε καταλήξηση laughs> πράγμα ηθοποιός, ας πούμε. Ε, εγώ πάντως <laughs> έκανα το τεστ και φτιάχνει ένα αλήθινο. Ντάξει, να το κάνουμε το τεστ. Ε, να κάνουμε. Και θέλω να κάνουμε ένα επεισόδιο με ζωντανό παραδείγμα. Okay. Γιατί θέλω να δω τα reaction σου και τα reaction του και να δει και ο κόσμο τα reaction σου. Ενώ α πούμε πώ μεταφράζεται το που λε, εσύ τεστ. Πώ μεταφράζεται το. Ένα, βρω τον τρόπο να το. Μπορεί να φέρω κάποιο να μην τσακωθείτε στο τέλο τη ημέρα. Εντάξει, είναι ένα σενάριο. Ναι, ναι, ό,τι πρέπει υπάρχουν. να το αποφύγουμε. Όλα υπάρχουν, όλα παίζουν. Ε, εγώ θέλω έτσι λέω να το μαζέψουμε και να μου πεις έτσι με λίγα λόγια, με λόγια ναι. ε, γιατί κάποιο να πάει σε ένα σύμβολο, ενώ για παρεντές ένα δεν δηλαδή κάνεις όλους για τους να, σύμβουλους Το θεωρώ αναγκαίο, ειδικά τώρα με όλη την σύγχυση που υπάρχει μες στη ζωή μα. το θεωρώ αναγκαίο γιατί, γιατί τουλάχιστον να αρχίσουν from the beginning να επιλέξουν το σωστό κλάδο όταν, δηλαδή, from the age of 14, για κλάδων, είναι πολύ σημαντικό να επιλέξουν το σωστό. Ποτζάμε, τζετζί, you can deal with it. Αλλά αν ο κλάδος, κλάδος είναι λάθος... Είναι λίγο λάθος να βάλεις τη λέξη να διαλέξουν κλάδο. They don't have a choice. Ενώ επειδή έτσι είναι το σύστημα. Έτσι είναι το σύστημα, ναι. Okay. Άρα εννοείς να διαλέξουν κάτι που... Νιώθουν... It's close to the ναι. Και μετά μπορεί να κάνουμε κάτι άλλο στη ζωή. Μας, anyway. Ακριβώς. Άρα εσύ σα συμβούλε. Κάτι ένα... που πιο κοντά ναι. στην προσωπικότητα του. Και μετά. Ναι, σα συμβούλε, α πούμε τώρα, ένα 15χρονο που ακούει, μπορεί να ακούει το podcast. Ε, τι ήταν η ερώτηση που ήταν να του κάνει για να πάει σε σύμβουλο. Α πούμε, για να του δώσει το κίνητρο να έρθει κοντά σου. Ποια θα ήταν η, η, η ατάκα σου για πούμε, να, τον κάνει να έρθει κοντά σου ή να πάει στον κάθε σύμβουλο. Αύριο, ρε φίλε, να κάνει έναν. Λέω psycho, ψυχομετρικών τεστ. The test. first thing I would ask Ξέρεις ποιος είσαι? Άλλη ερωτήση, και θέλω να άλλη ερωτήση. Uh, Ενώ πούμε, Ξέρεις την προσωπικότητά σου, δηλαδή... Εσύ... Ξέρεις την προσωπικότητα σου. Εγώ νομίζω μαθαίνω ότι είναι. Μαθαίνει την. Νομίζω ότι ακόμα γνωρίζω τον εαυτό μου. Και ένα από τα μεγάλα λάθη που που έχουμε εμεί, ειδικά οι τριαντάριε τώρα, 40, σαραντάριε, ότι δεν γνωρίσαμε ακόμα τον εαυτό μα. Και ανακαλύφουμε ενώ στα 35-36, και γι αυτό δεν έχουμε και πολλά περιστατικά. Μπορούμε να καταλάβουμε εκείνο που μα αρέσει. Ναι, βλέπει ναι, πολλά, βλέπω πολλού τη ηλικία μου που χωρίζουν. Πολλού, έχω πολλού φίλου μου τώρα, 40 πλάσ που ναι. χωρίζαν, ε, εφιάν που τα σπίτια του. Και λέω, okay, για να το κάνουμε το πράγμα σημαίνει ότι ίσω κάτι δεν καταλαβαίνει σωστά ή κάτι έκαμε λάθο. Εντάξει, έχει μια βάση που τον επαγγελματικό προσανατολισμό, αλλά δεν είναι και φταίει ο επαγγελματικό oh, προσανατολισμό. Ναι. Άρα, εσύ θεωρεί τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό πρώτα ο άνθρωπο να αναγνωρίσει τον εαυτό του, τι ικανότητε του, την προσωπικότητα του. Mm -hmm. Όταν καταλαβαίνει την προσωπικότητα σου, διότι μέχρι the age of 25 για του άντρε, ακόμα καλλιεργεί η προσωπικότητα. Χτίζεται. Αλλά άμα, άμα ξέρει τη βάση Then you know what you're building on. But the love is that you don't have ξέρεις τι χτίζεις. Και όλα τα άλλα που βλέπεις ότι δεν είσαι τόσο δυναμιωτικός στο κοινωνικό, να πούμε, τον λόγο. You social. can work yeah. on it, λέτε πέρα, ας πούμε, να δεις ότι να σε βοηθήσει λίγο λοιπόν, παραπάνω πιο έτσι. Εντάξει, δεν είπαμε να γίνεις τώρα ο expert και να αυκένεις oh, ό, δράση, αλλά... Αλλά like you work on your strengths. Yeah. Τα λάθη που κάνουμε είναι we work on our weakness και ξεχνούμε τις δυνάμεις μας. Εμάς είναι η δυνάμη μας που να μας δώσει την θετική την άποψη για τον εαυτό σου. Cool. Λοιπόν, να ο κλεισμός γιατί πρέπει να πάει και κάπου αλλού. Ναι, σωστά. Ε, νομίζω ότι στην ώρα, έχω δει στο ραλίο. <laughs> ε, νομίζω ήταν καλό το talk μας σήμερα. Ενώ άρεσε μου, επίστευκα να πούμε παραπάνω τέχνικα για την άλλα. Επίσης, και εγώ έπρεπε να πάμε νομίζω. Έπρεπε να αυκεί το, το podcast σήμερα. Ε, να προσπαθήσουμε να πιάμε reactions, να βάλουμε τα σωστά clickbaits για να... Απ' και να ναι. Θέλω να απευθυνθούμε σε ενώ α πούμε πιστεύω ότι αν επηρεάσουμε 13-14 τσίντες ηλικίες νομίζω ότι είναι η φάση που ξεκινούν να γίνουν shape ή τα ιδέες τους. Αν ξεκινήσουμε από ένα μικρό ετών τόσο το καλύτερο. Λοιπόν, Ιωνά μου σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ Εγώ να ευχαριστώ του τους χορηγούς του show. Που μα που μας στηρίζουν που είναι τη φωτίου, είναι και ποιος άλλος είναι Μπρέτο Χόμ με τα τραπεζιά μα τώρα, τι καρέκλε μα. Επειδή ξέρει, εσύ και ο Ρόναλ Κάμο με σιόντζε μου πρόβλημα. Α, ναι. ναι. Επειδή στο όντιο δεν άρα πρέπει να ακούσεις. Α, σωστά. Λοιπόν. Έτσι θέλω να ανανεώσουμε την επόμενη φορά με ζωντανό παραδείγμα και θα είναι σύντομα, απλά ξέρω τη λευκοσία. πρόβλημα. έχει κανένα πρόβλημα. έχει πρόβλημα. Μισή για όσου μα ακούν και θέλουν να μάθουν, έχουμε παραπάνω πληροφορίε στην περιγραφή του audio και στην περιγραφή του YouTube. Ναι. Γιώτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Σαββαμούνα, σε καλά.